πειρασμός του καλοκαιριού δεν είναι άλλος από το παγωτό. Είναι όντως πλούσιο σε θερμιδική αξία και μόνον, ή μήπως έχει και θρεπτικά συστατικά? Θα πρέπει να υπογραμμίσουμε δύο στοιχεία. Καταρχήν, το παγωτό έχει θερμίδα, μεν έχει θερμίδες, αλλά από την άλλη, συγκριτικά με άλλα γλυκά, δεν έχει τόσες πολλές θερμίδες. Ένα παγωτό βανίλια, για παράδειγμα, έχει γύρω σε 170 θερμίδες, ενώ ένα κρουασάν έχει γύρω σε 400 θερμίδες. Το παγωτό, εκτός από τις θερμίδες, μας παρέχει και πάρα πολλά θρεπτικά συστατικά. Και αυτό γίνεται γιατί το γάλα που περιέχει το παγωτό προσδίδει όλες τις ιδιότητες του και όλα τα θρεπτικά του συστατικά και στο παγωτό. Δηλαδή, από ένα παγωτό μπορούμε να πάρουμε πρωτεΐνες υψηλής βιολογικής αξίας, το οποίο σημαίνει ότι το παγωτό μας δίνει και τα αμινοξέα εκείνα τα οποία δεν μπορεί να συνθέσει από μόνος του ο ανθρώπινος οργανισμός. Mm-hmm. Εκτός από αυτό, μπορούμε να πάρουμε πάρα πολλές βιταμίνες, όπως τη βιταμίνη Α, Δ, Ε και Κ, οι οποίες είναι λιποδιαλυτές βιταμίνες που περιέχονται στο λίπος του γάλακτος. Mm-hmm. Μπορούμε να πάρουμε πάρα πολλά ίχνοστοιχεία και μέταλλα, όπως ασβέστιο, φόσφορο, μαγνήσιο. Και ένα οξύ, το οποίο υπάρχει σε πολύ μεγάλη περιεκτικότητα στο γάλα, το λινολεϊκό οξύ. Mm-hmm. Αυτό το οξύ έχει βρεθεί από έρευνες ότι προστατεύει από χρόνιες παθήσεις και από τον καρκίνο του μαστού. Ποια άλλα συστατικά προσδίδουν έτσι οι ευεργετικές ιδιότητες? Πολλές φορές προστίθενται στα παγωτά είτε ξηρή καρπή είτε φρούτα. Mm-hmm. Οι πολυφαινολικές ουσίες που περιέχονται σε αυτά τα δύο τρόφιμα, δηλαδή και στους ξηρούς καρπούς και στα φρούτα, προσδίδουν αντιοξειδωτική δράση στον οργανισμό. Το κακό που περιέχει, αν μπορούμε να το πούμε έτσι μέσα σε εισαγωγικά, το παγωτό, είναι τα κορεσμένα λιπαρά οξέα, τα οποία έχουν βλαβερή επίδραση στον οργανισμό. Ποια είναι τα παγωτά τα οποία ενδείκνεται να καταναλώνουμε περισσότερο από άλλα? Βέβαια, είναι καλύτερο να προτιμούμε τα απλά παγωτά, δηλαδή μια βανίλια χωρίς επικάλυψη σοκολάτας. Mm-hmm. Θα ήταν προτιμότερο να καταναλώνουμε σορμπέ ή γρανίτες, τα οποία είναι από φυσικό χυμό ή απλό χυμό φρούτου. Mm-hmm. Και βέβαια το καλύτερο από όλα θα ήταν να καταναλώνουμε τα σπιτικά παγωτά, τα οποία είναι με αγνά προϊόντα. Αυτά τα παγωτά είναι χρήσιμα, μπορούν να καταναλωθούν και από διαβητικά άτομα, αλλά και από τους υγιείς ανθρώπους. Mm-hmm. Και αυτοί που κάνουν δίαιτα επίσης. Και αυτοί που κάνουν δίαιτα βεβαίως. Η ποσότητα του παγωτού που μπορούμε, που πρέπει μάλλον να καταναλώνουμε, ποια είναι? Ίσως θα πρέπει να καταναλώνουμε 2-3 φορές παγωτό την εβδομάδα. Τη μερίδα βέβαια, ένα ξυλάκι, ένα κυμπελάκι κτλ. Και θα ήταν καλύτερο να αντικαταστήσουν κάποιο σνακ, δηλαδή το απογευματινό σνακ. Ή να αντικαταστήσουν ένα ποτήρι γάλα ή ένα γιαούρτι.